Πάω στον άλλο φιλοξενούμενο της σημερινής εκπομπής. Ένα από τους καλύτερους σκητσογράφους έχω πει. Τα σκίτσα του είναι πάντα λόγος συζήτησης, αλλά είναι και αρθρογράφος. Είναι ο κύριος Στάθης Σταυρόπουλος. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου για την συνέντευξη που έκανες με τον κύριο Κοτζιά. Όχι μόνο διότι βγήκε η είδηση που απασχολεί την Ελλάδα έκτοτε, αλλά διότι με τις ερωτήσεις τις διευκρινιστικές που έκανες, διότι δεν άφησες να πέσει κάτω κάτι από αυτά που είπε, αποφύγαμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε συνήθως να μας λένε ότι δεν καταλάβατε καλά, παρερμηνεύσατε και όλα αυτά. Και πάλι συγχαρητήρια, διότι ως δημοσιογράφος η άλλη μου πλευρά του σκητσογράφου το ζήλεψα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ειδικά από εσάς τέτοια λόγια. Όμως, επειδή λέτε ότι δεν υπήρχε αμφιβολία, ναι, αλλά ο άλλος που λέει και ο κ. Κοτζιάς, ο άλλος κύριος, μάλιστα, το γράφετε εσείς σήμερα, είπε ο λίγος σώρος, όχι όλος σώρος. Ναι, ναι, ναι. Αυτά δεν υπάρχουν σε ποσότητες του ολίγων, δεν είναι κανείς ολίγων έγκυος, ή έχει σχέση ή δεν έχει. Οι σχέσεις του Σόρος με τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι προγενέστερες. Ξεκινάνε από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου, όταν, ενώ επίσημα, όταν τέθη το θέμα της επανασυγγραφής των βιβλίων της ιστορίας στα σχολεία. Τότε λοιπόν η χρηματοδότηση Σόρος για να γίνει αυτό το έργο, το Θεοστηγές κατά τη γνώμη μου, ήταν εμφανής και μάλιστα είχε παραλήπτες με το όνομά τους. Άνθρωποι που σήμερα είναι στην κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν τότε οι πρόθυμοι αριστεροί σε εισαγωγικά που διεκπεραίωσαν τη συμφωνία Γεωργάκη Τζέμ και από τότε το Ίδρυμα Σόρος έχει εμφανή δράση στην Αθήνα, έχει τα γραφεία του, έχει τις δοσοληψίες του, οι οποίες είναι γνωστές με κορυφαίο ας πούμε τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος ανέλαβε και τη διαπραγμάτευση πολύ πιο πριν βέβαια για το όνομα της Φυρόμ. Ο κύριος Νίμιτς είναι νομίμος και διαφανώς χρηματοδοτούμενος από τον κύριο Σόρος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το πράγμα είναι ζώρικο, αλλά δεν είναι μόνο ο Σόρος. Την ελληνική κυβέρνηση συμβουλεύει επαμοιβή προφανώς για τα τεκτενόμενα η Ρότσιλντ. Η Ρότσιλντ είναι γνωστή η δράση τους. Μάλιστα το όνομά τους αναμειγνύεται και στο θέμα της εκμετάλλευσης των πετρελαίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σπέβδω να διευκρινίσω ότι τα λέει ένας άνθρωπος που και σήμερα το άρθρο του ξεκινά με το νέο πογκρόμ στις ΗΠΑ κατά της εβραϊκής συναγωγής. Βέβαια. Γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι και τις ξέρεις. Ναι, ναι, οι ταμπέλες τώρα κολλάνε μια χαρά, ξέρετε. Τρίχες και η συκοφαντία πια δεν με αγγίζει, διότι την υφίσταμε καμιά εικοσαετία. Εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχω γράψει για το ολοκαύτωμα και έχω συμπαρασταθεί με όλους τους τρόπους και ιστορικούς και κοινωνικούς στο ζήτημα των Εβραίων, αλλά είμαι κάθετα αντίθετος στον τρόπο που το Ισραήλ συμπεριφέρεται ως κράτος, μετερχόμενο και το ίδιο φασιστικές μεθόδους εναντίον των Παλαιστινίων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Σταυρόπουλε, ωστόσο, επειδή είστε ένας σκητσογράφος και έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, οι σκητσογράφοι μας, ιδίως στην Ελλάδα, προλέγουν με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς, τα μελούμενα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό μας, στα Βαλκάνια, πάλι γίνεται κόντρα εθνικισμών. Τη Λάβαρο σήκωσε η Παρτιζάν, πώς πάγανε τουριστικό γραφείο κάποιοι από εδώ τα ξημερώματα. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Βραζιλία, όλο αυτό το κλίμα, οι σκητσογράφοι, το έχετε αποτυπώσει? Το έχουμε αποτυπώσει και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι, μερικοί και καλύτερα από μένα, το έχουμε αποτυπώσει εδώ και χρόνια, διότι ο σκητσογράφος ακούει τη βουή των μελωμένων. Εκ των πραγμάτων είναι τέτοια η δουλειά του. Δηλαδή το σχόλιο το σκητσογραφικό δεν αρκείται στο τρέχον και το συμβαίνον, αλλά προσπαθεί να δει τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τις πραγματικότητες. Όταν λοιπόν βλέπεις τους μηχανισμούς, καταλαβαίνεις με έναν τρόπο σιγά σιγά και το τι θα κάνουν στο μέλλον. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ευρώπη έχει περιγραφεί και έχει περιγραφεί ήδη από τη δεκαετία του 90 σε πολλά από τα σκίτσα, όταν τότε λέγαμε ότι οι Γερμανοί πρώτα στέλνουν τις Mercedes και μετά στέλνουν τα τάγκς. Αυτό αφορούσε στην πρώιμη εμφάνιση της γερμανικής ισχύως στην Ευρώπη, όταν διαλυόταν ας πούμε η Ιουγκοσλαβία,
Και ακριβώς τότε καταλαβαίναμε ότι η γερμανική υποδιοίκηση των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και στις ευρωπαϊκές χώρες θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που δεν μπόρεσαν οι Γερμανοί να κάνουν με τα όπλα στον πόλεμο, θα το έκαναν με το νόμισμα και τις τράπεζες. Έχουμε φτάσει, και επειδή σας άκουγα πριν να λέτε και για τα καμώματα των Γερμανών στην Κρήτη, να λέμε το γνωστό φοβού τους Γερμανούς και δώρα φέροντας. Α, έχουμε ελληνογερμανική εδώ. Βέβαια. Γιατί η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί, ξέρετε. Και οι κατακτητές έδρασαν με ιδιαίτερη σκληρότητα, λέει και ο Γερμανός υπουργός εντεταλμένος για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πλέον το θέμα των Γερμανών έχει πάρει τις διαστάσεις που δεν περιγράφουμε μόνο εμείς ως θύματα αυτής της ιστορίας, αλλά και πολλοί από τους Αγγλοσάξονες σοβαρούς αναλυτές σε πολλά έντυπα σοβαρά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή, και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όταν διαπιστώνουν αυτό που σας είπα πριν, ότι οι Γερμανοί κινούνται σε πολλά επίπεδα για να αποκτήσουν ισχύ σε όλες τις χώρες που θεωρούν ζωτικό χώρο, χωρίς να χρησιμοποιούν πια αυτή την έκφραση, και οι τρόποι αυτοί ξεκινάνε από τα οικονομικά πράγματα μέχρι τα καλλιτεχνικά. Να σας θυμίσω την ντοκουμέντα που είναι μια διείσδυση στον πνευματικό χώρο με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται ανώδυνος, αλλά που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι εισηγείται την απάλληψη της μνήμης. Όλη αυτή η τέχνη για την τέχνη, που είναι τέχνη επιδοτούμενη, που χρηματοδοτείται σε διάφορα γκαλά, εκθέσεις και δεν συμβαζεύεται, είναι μια τέχνη που κυρίως δεν ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτό είναι διείσδυση. Εκτρέπει δηλαδή προς μια άλλη κατεύθυνση τα πράγματα. Είναι η ίδια διείσδυση που προσπαθεί να πετύχει το στόχο της μέσα από τα μέσα τα ΑΕΗ και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τις χρηματοδοτήσεις Σόρος. Είναι η επανασυγγραφή της ιστορίας σε μια κατεύθυνση που να βολεύει αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, και γι' αυτό το λόγο κυρίως χτυπάει την λαϊκή παράδοση, τη λόγια και τη λαϊκή παράδοση, και προσπαθεί να δημιουργήσει νέες ταυτότητες ξεκομμένες από την ιδιοπροσωπεία του κάθε λαού και του κάθε και των πολιτών, ούτως ώστε αυτοί να γίνονται ευάλωτοι και να γίνονται ραγιάδες και να γίνονται κάτοικοι ενός χώρου και όχι μιας χώρας, ενός προτεκτοράτου εν προκειμένου, όπως έχει γίνει η Ελλάδα. Άρα, κύριε Σταυρόπουλε, ζούμε από τη μια σε ενδιαφέροντες καιρούς, από την άλλη με όλα αυτά που συγκροτούνται στην Ευρώπη και παγκοσμίως, θεωρείτε ότι φτάνουμε στα όρια της ανατριχύλας πια? Βεβαίως, επαναδιαμορφώνεται ένας κόσμος ο οποίος, εάν δείτε το χάρτη της Ευρώπης, πραγματικά η λέξη ανατριχύλα είναι η σωστή, ο οποίος ο κόσμος έχει σχέση με τις πολιτικές επιδιώξεις του Ράιχ, δηλαδή την κατανομή των εθνών σε μια ιεραρχία αξίας, η καλύτερη και η χειρότερη, αλλά και σε μια οικονομική εκμετάλλευση που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Βλέπετε την Ενωμένη Ευρώπη να παίρνει τη μορφή των οραμάτων που είχε ο Χίτλερ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και εκείνος ευαγγελιζόταν, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετεξέλιξη της ΕΟΚ και της Ένωσης Άμφρακος-Χάλιβα, δεν κατάφερε να αποκτήσει πολιτική ταυτότητα, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευρωπαϊκό πατριωτισμό, και για να έρθω σε αυτό που είπατε πριν, τους νέους εθνικισμούς και στα Βαλκάνια και παντού τους δημιούργησαν εκείνοι που υπόσχονταν την κατάργηση των συνόρων. Ενθυμίστε ότι η παγκοσμιοποίηση στην ορμή της είχε, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση τι είναι, είναι το όπλο του νεοφιλελευθερισμού για να επιβάλλει πολιτικά την οικονομική δικτατορία. Είχε στην αρχή της λοιπόν και στην ορμή της ως ιδεολογικό πρόταγμα την κατάργηση των εθνικών διαφορών και των συνόρων. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στη Γιουγκοσλαβία, το βλέπουμε στη Συρία, το βλέπουμε στη Λιβύη, το βλέπουμε παντού. Οι εφημισμοί με τους οποίους διοικούν την ανθρωπότητα πλέον οι κύκλοι αυτοί, αν τους παρατηρήσει κανείς, σημαίνουν πάντα το αντίθετο. Ελεύθερη αγορά είναι η πιο διευθυνόμενη οικονομία. Κατάργηση των εθνισμών σημαίνει ύψωση εθνικιστικών τυχών ανάμεσα σε χώρες και λαούς, και ταυτόχρονα ύψωση οικονομικών τυχών μέσα στις κοινωνίες. Οι παλιές κοινωνίες των 2/3 έχουν γίνει του 1/3 και τώρα πάνε για το 1 κάτι άλλο.
Θέλω να πω δηλαδή ότι τα οικονομικά γκέτο υπάρχουν ήδη στην Αθήνα, υπάρχουν ήδη στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και βεβαίως είναι υπαρκτά και χωρίς μνημόνια στις μεγάλες πόλεις της Δύσης. Αν πάτε στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο ή σε οποιαδήποτε πόλη στη Ρώμη, στην ίδια τη Ρώμη, θα δείτε ότι γύρω υπάρχουν τα δακτύλια των φτωχών, των απελπισμένων, του ανθρώπου παρία, του πληβίου, του ανθρώπου ο οποίος αποξενώνεται από την πολιτική. Και στο κέντρο υπάρχουν οι γραβάτες, οι οποίες μπορεί να είναι σοσιαλδημοκρατικές, μπορεί να είναι χριστιανοδημοκρατικές, μπορεί να είναι αποστάτες της αριστεράς, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, αλλά είναι το ίδιο σύστημα. Δεν μου λέτε, κύριε Σταυρόπουλε, επειδή στο ιστορικό DNA, μπορεί να φαίνεται βαρύ, αλλά στο ιστορικό DNA, ενώ στη μνήμη των λαών της Βαλκανικής, είμαστε και αψίκοροι. Η αλήθεια είναι, διαφέρουμε. Δεν είμαστε κάτι κρυόπλαστρο. Ναι. Το λέω δίκην ευθυμισμού. Όλα αυτά καταλήγουν με αίμα και πολύ αίμα. Ναι. Αισθάνεστε ότι μπορεί να ζούμε οριακές στιγμές ως προς αυτή την εξέλιξη? Ναι, βέβαια, αλλά επίσης ζούμε και έναν άλλο κίνδυνο. Το βαλκανικό παρελθόν μας υποδεικνύει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, η Φυρόμος Τριαλίδα για ανακατατάξει τα Βαλκάνια, η οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι υπό ομογενοποιημένη διοίκηση. Δηλαδή, τα Βαλκάνια έχουν πλέον υποταχθεί σε μια νέα ασφικτική αμερικανική παρουσία, η οποία από την εποχή της Albright έχει να κάνει την εμφάνισή της. Οι Αμερικανοί με ένα λόγο ξανάρθανε, θα το λέει κανείς σε εισαγωγικά. Στον ερχομό τους όμως αυτόν, αυτή τη φορά θέλουν να σέρνουν κοντά τους τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Η υπόθεση της Φυρόμ και η τακτοποίησή της μέσα στο ΝΑΤΟ, με την υπόσχεση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το βλέπω δύσκολο, είναι ακριβώς το πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Δηλαδή μιας ομογενοποίησης των Βαλκανίων, ώστε οι τυχόν ταραχές να είναι και προσχεδιασμένες και ελεγχόμενες. Και λέω για ταραχές σε ό,τι αφορά το εσωτερικό των κρατών και των κρατηδίων, αλλά και τις διακρατικές σχέσεις, διότι τα σύνορα αυτή τη στιγμή στην Βαλκανική κινούνται. Ας πούμε αυτό που γίνεται μεταξύ Κωσόβου και Σερβίας. Ανταλλαγή εδαφών. Σωστά. Έχετε είναι δίκιο. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης η σχέση του Κωσοβοπεδίου με την Αλβανία. Δεν έχουν σύνορα μεταξύ τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί που βολεύει υψώνονται σύνορα και εκεί που δεν βολεύει καταργούνται, αλλά αυτών στους οποίους καταργούν τα σύνορα καταργούν ταυτόχρονα και το εθνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η ταξική πάλη. Δηλαδή διεισδύουν στις κοινωνίες, αποβλακώνουν τις κοινωνίες και δημιουργούν χρήσιμους ηλίθιους ώστε να είναι αυτοί οι άνθρωποι απλώς παραγωγή πλούτου που αντιστοιχεί στους ίδιους ένα δίφραγκο. Δηλαδή για να το πω αλλιώς και με ένα παράδειγμα. Τις εξορίξεις Φερρυππίν που θα γίνουν, με το καλό αν γίνουν και θα δούμε πώς, ο χημικός μηχανικός που θα δούλευε με 2,5 χιλιάρικα θα δουλεύει με 1.100 στην καλή περίπτωση. Και ο εργάτης που θα δούλευε με 1.100 θα δουλεύει με 500. Η υπεραξία αυτή θα πηγαίνει όλη στις εταιρείες και στους προστάτες των εταιριών ή στους προστατευόμενους από τις εταιρείες πολιτικούς, διότι αυτή μάλλον είναι η ισχύουσα σχέση. Δεν μου λέτε, κύριε Σταυρόπουλε, θα σας πει κάποιος. Και τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ιστορικές περιόδους, δεν μιλάω ένα-δύο χρόνια, υπήρχε μια διαμορφωμένη, καλύτερη, χειρότερη, δεν έχει σημασία, εναλλακτική, πιστική, ολοκληρωμένη πρόταση. Άλλοτε διαψεύδονταν, άλλοτε μετακυλίονταν. Πάντως υπήρχε μια διαφοροποίηση και κυρίως έπαιζε θεσμικά, στα όρια, αν θέλετε, αυτού του συστήματος. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το θεσμικό, γιατί οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει. Τι έχουμε, μονόδρομο? Ναι, έχουμε μονόδρομο, ο οποίος όπως επιδικοματισμού, για παράδειγμα, ήταν στην πραγματικότητα μονοκομματισμός, για να μιλήσουμε για την Ελλάδα, διότι οι επιλογές των δύο κυρίαρχων κομμάτων ήταν οι ίδιες. Τώρα συμβαίνει, και συνέβαινε βέβαια παράλληλα, αλλά φαινόταν πιο κομιλφό στα μάτια μας, γιατί έχουμε και έναν ευρωλιγουρισμό. Συνέβαινε το ίδιο και στην Ευρώπη. Το τέλος της δημοκρατίας στην Ευρώπη, διότι είμαστε στη φάση όχι μόνο της απίσχνασης της δημοκρατίας, αλλά του εκφασισμού των κοινωνιών, ήρθε όταν ενσωματώθηκε η αριστερά. Δηλαδή όταν η σοσιαλδημοκρατία, ήδη από την εποχή του Ρέντερ, ή η εργατική από την εποχή του Μπλερ, αποδέχτηκαν το παιχνίδι του νεοφιλελευθερισμού, προσεχώρησαν σε αυτή την οικονομική πολιτική και στην ουσία δημιούργησαν ένα μονόδρομο, το συστημικό μονόδρομο. Όμως αυτό το σύστημα πλέον ήταν πιο σοφό.
Δεν ήταν όπως πριν. Δεν περίμενε δηλαδή να δημιουργηθούν αντιδράσεις στην λειτουργία του και στην πρακτική του. Τις προκατέλαβε και δημιουργεί το ίδιο το σύστημα, το λεγόμενο αντισύστημα. Δηλαδή η ακροδεξιά και δεξιά αντίδραση σε αυτά που συμβαίνουν είναι μια ελεγχόμενη και προκατασκευασμένη αντίδραση. Από τη μια είναι χρήσιμη διότι είναι σαν μπαμπούλας, χρησιμοποιείς τη Λεπέν και βγάζεις το Μακρόν, ο οποίος είναι χειρότερος από τη Λεπέν, και απ' την άλλη όταν το πράγμα φτάσει στα όρια του βγάζει την ίδια την αντίδραση την ακροδεξιά στην κυβέρνηση, όπως έγινε στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες. Το σύστημα λοιπόν και το αντισύστημα εν είδη δικομματισμού παλιού είναι ένας νέος μονοκομματισμός. Βάζουν και τα δύο στη μέση το λαό και το πίνουν το αίμα πότε το ένα πότε το άλλο. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν προβλέψει οι μελλοντολόγοι που δεν τους παίρναμε στα σοβαρά, όπως ήταν ο Χάξλι ή όπως περιέγραψε ο Τζακ Λόντον στη Σιδερένια Φτέρνα. Δηλαδή ολοκληρωτικά συστήματα τα οποία δεν φοράνε μαύρες στολές και φαιές, αλλά έχουν μαύρες τράπεζες και φαιά κοινωνική πολιτική. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δείχνει του λόγου του αληθές. Η ραχοκοκαλιά της χώρας τσακίζεται, φεύγουν τα μικρά μαγαζιά από τη μέση, θα έρθουν τα μονοπόλια. Η μικρή ιδιοκτησία και ακόμα και της κατοικίας επίσης τσακίζεται. Οι μισθοί και ό,τι κατέκτησαν οι Έλληνες μετά τον εμφύλιο πόλεμο με μεγάλους αγώνες επί 60 χρόνια διαλύονται. Το ασφαλιστικό σύστημα ανασκολοπείται. Δημογραφικά καταραίουμε. Δημογραφικά καταραίουμε, φεύγουν τα παιδιά, δεν φεύγουν μόνο τα παιδιά, φεύγει κι άλλος κόσμος. Νέα παιδιά δεν γεννιόνται διότι τα ζευγάρια των 600 ευρώ δεν μπορούν να παντρευτούν να κάνουν παιδιά. Μία οργανωμένη μετοίκηση πληθυσμού επίσης συντελείται. Ορισμένοι γελοί νομίζουν ότι αυτό θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά δεν ισχύει διότι οι πληθυσμοί αυτοί που έρχονται δεν ενσωματώνονται. Ενώ ας πούμε κατά αντίθεση, λόγω χάρη προς τους Αλβανούς, οι οποίοι ενσωματώνονται, αλλά με τους Αλβανούς συνοικούμε 3.000 χρόνια. Οι μεταναστεύσεις τους στον ελληνικό χώρο έχουν λειτουργήσει δημογραφικά πάρα πολύ καλά. Διότι είμαστε συγγενείς πληθυσμοί οι οποίοι μπορούν να τα βρουν ο ένας με τον άλλον. Όταν όμως εδώ έχεις να κάνεις με πληθυσμούς οι οποίοι δεν εννοούν όχι μόνο να ενσωματωθούν αλλά να συνυπάρξουν ειρηνικά, αλλά πιθανόν να διεκδικήσουν στο μέλλον άλλου τύπου συνύπαρξη, τα πράγματα είναι ζόρικα για ένα λαό ο οποίος του έχουν πλύνει το κεφάλι 30 χρόνια τώρα, να μην υπολείπτεται το γεγονός ότι έχει μια εθνική ταυτότητα, ότι έχει μια λαϊκή παράδοση, ότι έχει αγίους ήρωες, ποιητές και αντάρτες στο παρελθόν του, ούτως ώστε με σκυμμένο το κεφάλι να γίνεται ανδράποδο, για να χρησιμοποιήσω την αρχαία λέξη. Αυτό όποιος δεν το βλέπει να συμβαίνει καθημερινά γύρω του ή είναι ιδεολειπτικός ή έχει αποβλακωθεί από τον κυρίαρχο πολιτισμό της τηλεόρασης και της αμνησίας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι να πείτε, εδώ πρώην πρωθυπουργός και δεν έχει να πει μια κουβέντα για τα καϊνάρια του και, και τους λέει απλά απαράδεκτος, αλλά θέλω κλείνοντας κύριε Σταυρόπουλε, εγώ επιμένω, θα σας ξαναρωτήσω, το κλίμα είναι πιο μαύρο, κακά τα ψέματα. Ναι, σε όλο τον πλανήτη, ας πω και στην παλαιότερα των Υπήρων, ναι, που στήριξε πολλά στον πολιτισμό της, στον εξανδραποδισμό, συγγνώμη, άλλων λαών. Αλλά αναρωτιέμαι σήμερα πώς θα το σκιτσάρατε αυτό τον κόσμο. Γιατί η ανατριχύλα είναι μια διατύπωση αίσθησης, ένα αίσθημα, αλλά εσείς πώς θα το σκιτσάρατε. Όπως ήταν ο μαύρος ο κόσμος την εποχή που κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή ένας συγκροτημένος πολιτισμός που βασιζόταν στην επικοινωνία των ανθρώπων και είχε περιορίσει τον πόλεμο στα σύνορά του, θα περιέγραφα τη σημερινή Ευρώπη με την εξής έννοια, και είναι βέβαια λίγο πολύπλοκο να το πει κανείς αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Mm-hmm. Τα σημερινά ευρωπαϊκά έθνη είναι αποτέλεσμα μεταναστεύσεων. Οι νέοι λαοί που μπήκαν στην τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δημιούργησαν τα νέα έθνη. Τα νέα έθνη, τα κυρίαρχα σήμερα έθνη, έχουν ένα παρελθόν και έχει να κάνει αυτό το παρελθόν με τον τρόπο που διαμορφώθηκαν. Να σας θυμίσω ότι η Ευρώπη διαμορφώθηκε από εκατονταετίες θρησκευτικούς πολέμους, για παράδειγμα. Τα εσωτερικά σύνορα στην κουλτούρα των λαών είναι από τη μια ανοιχτά. Στην ουσία οι Ευρωπαίοι είναι αδελφοί λαοί και καταγωγικά. Αλλά είναι και κλειστά. Η Ευρώπη έχει ένα σκοτεινό παρελθόν που έχει να κάνει με φόβους.
αταβιστικούς φόβους. Είναι οι άνθρωποι των μαύρων δασών, που έλεγε ο Μπρέχτ. Και εξηγούμε, και ελπίζω να προλάβω πριν να κλείσουμε να το πω τι εννοώ. Λέμε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς έχει να κάνει με την λιτότητα, κατά την κοψή έκφραση της υποδούλωσης, και με το μεταναστευτικό. Βεβαίως έχει να κάνει και με τα δύο. Αλλά έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Τις σκοτεινές πλευρές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σήμερα ένας άνθρωπος που ψηφίζει, ας πούμε, στην Ελλάδα Χρυσή Αυγή, δεν έχει καμιά δικαιολογία. Ξέρει τι είναι η Χρυσή Αυγή. Το ίδιο ένας άνθρωπος που ψήφισε στην Ουγγαρία τον Όρμπαν, ξέρει από πού κατάγεται. Ξέρει ότι κατάγεται από το χόρτι. Ξέρει ότι κατάγεται από τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο ολοκαύτωμα, για να πω μόνο ένα παράδειγμα. Συνεπώς, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας στην ακροδεξιά στροφή που γίνεται στη Γυραιά Ήπειρο, τον οποίο πρέπει επιτέλους να ομολογήσουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί και να παραδεχτούμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, η κατάρρευση του Ράιχ δεν ξερίζωσε αυτό το σκοτεινό πράγμα που υπάρχει στην Κεντρική Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε όλη την Ήπειρο, και αφορά, τους αταβιστικούς φόβους του ανθρώπου τροφοσυλλέκτη, ο οποίος ψάχνει έναν αρχηγό για να στοιχίζεται πίσω του, επειδή ο ίδιος δεν έχει τη σχέση με τον πολιτισμό που προϋποθέτει η παιδεία και που η παιδεία φέρει ως αποτέλεσμα. Αυτό το σκοτεινό πράγμα είναι πάνω κάτι πολύ τρομακτικό, πάνω στο οποίο πατάει η άνοδος της ακροδεξιάς. Δεν το πετώ αυτό που λέτε, είναι μια παράμετρος που δεν πολύ συζητείται, αλλά ναι, αν ρίξεις μια ματιά στη δημοκρατική κατά τα άλλα και υπεραναπτυγμένη σε επίπεδο κοινωνιών Σκανδιναβία, θα δεις το ίδιο. Άρα δεν μπορεί να είναι η λιτότητα κατεφημισμών ή το μεταναστευτικό. Είναι κάτι άλλο. Είναι προφανές ότι είναι κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα. Ελπίζω να μην καταχρώμε το χρόνο σας. Μιλούσα προημερών με έναν Έλληνα που ζει χρόνια στην Νορβηγία και πρόσφατα γνώρισα, και ευτυχώς ήταν λαλίστατος και μπορούσε να μου πει πολλά. Ένα από τα πράγματα που έχει παρατηρήσει είναι ότι στην Νορβηγία, η οποία ερίστον παρόδο μόνο 250 οικογένειες προσφύγων φιλοξενεί, αλλά έχει ικανό αριθμό μεταναστών, έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια μία ξενοφοβία να επικρατεί τέτοια, που λειτουργεί στα αντανακλαστικά της κοινωνίας παροθητικά προς τον συντηρητισμό και την ακροδεξιά. Δηλαδή, ενώ εκεί το πρόβλημα δεν είναι έντονο, ενώ η Νορβηγία ως ένα βαθμό έχει λύσει πολλά τα προβλήματα με το ταμείο που οργάνωσε τον υδρογόνο ανθράκων, των πετρελαίων, μπράβο, και για την παιδεία και για την έρευνα και για άλλα πράγματα, το σκοτεινό παρελθόν που σας λέω ενεργοποιείται με κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή. Συνεπώς, αν αυτό συμβαίνει σε χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Δανία, φανταστείτε πόσο πιο έντονο είναι σε χώρες που αυτά τα πράγματα είναι και ολίγον ταμπού, σε ό,τι αφορά την αυτοκριτική, τη συζήτηση και την αυτογνωσία. Γι' αυτό όταν λέμε ότι οι έννοιες που εισήγαγε η παγκοσμιοποίηση, όπως ο αυτοπροσδιορισμός, που είναι τελείως χυδαία έννοια διότι δεν προϋποθέτει καμία απόδειξη της αλήθειας, έρχονται να υποκαταστήσουν την αυτογνωσία, η οποία θα οδηγούσε λαούς και κοινωνίες να είναι πολύ πιο προσεκτικές με τον εαυτό τους. Αυτό λοιπόν αναιρείται, στη θέση μπαίνει ο τσαμπουκάς του αυτοπροσδιορισμού, ο τσαμπουκάς του πολυπολιτισμού, και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, διότι κυρίως αυτό που γουστάρει είναι εις βάρος των άλλων. Αυτό μπορεί να εκφράζεται σε πολλά επίπεδα, από το προσωπικό και το κοινωνικό και το καθημερινό, ως την επιλογή εκείνων που θα υπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των εταιριών, δηλαδή των κυβερνήσεων. Στάθη Σταυρόπουλος, ανατριχύλα, μπορεί καλά το πάμε εμείς, ανατριχύλα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, κατάματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε, και πάλι συγχαρητήρια για τη συνέντευξη που πήρατε. Να είστε καλά. Στάθη Σταυρόπουλος.